Αν κάποιος προσπεράσει τους αποπροσανατολιστικούς καυγάδες που ακούμε το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, τις υπόλοιπες δυνάμεις του ευρωνατοϊκού τόξου, αν κάποιος δει πίσω από τις εθνικιστικές κραυγές που ακούσαμε και πριν λίγο και που δεν βγάζουν κιχ για τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, αν κάποιος προσπεράσει τα παραμύθια της κυβέρνησης και δει τη μεγάλη εικόνα των επικίνδυνων εξελίξεων και ανταγωνισμών και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, δει ποιοι στήριξαν με κάθε τρόπο αυτή τη συμφωνία, θα διαπιστώσει τι ακριβώς υπηρετεί η συμφωνία των Πρεσπών, ποιοι την ήθελαν, ποιοι την επέβαλαν και για ποιο λόγο την επέβαλαν. Ας δούμε λοιπόν ποιοι στήριξαν τη συμφωνία των Πρεσπών, την προοδευτική, όπως λέει η κυβέρνηση, συμφωνία των Πρεσπών. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτός ο προοδευτικός ηγέτης που στείνει τύχη, που πυροβολεί μετανάστες, που στηρίχτηκε από την Ku Klux Klan και που έκανε τα πάντα για να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών. Βεβαίως, εσείς πιστεύετε ότι ο Τραμπ μπορεί να φαίνεται διαβολικός, αλλά ό,τι κάνει, το κάνει για καλό. Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν περιορίστηκαν μόνο στις παρεμβάσεις της σημερινής κυβέρνησης, αλλά ξέθαψαν και προηγούμενους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτείων. Για παράδειγμα, τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο, τον μακελάρι της Μέσης Ανατολής, που κι αυτός έκανε παρέμβαση υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Άλλο ένα αγλάισμα της προόδου, ο Τζορτζ Μπους. Δεύτερον, τη συμφωνία την στήριξε με κάθε τρόπο το ΝΑΤΟ. Αυτός ο δολοφονικός οργανισμός που φούτωσε τους εθνικισμούς στα Βαλκάνια τα προηγούμενα χρόνια, που αιματοκύλησε την περιοχή 2 και 3 φορές, που επέβαλε αλλαγή συνόρων, που έριξε βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου, που. Αυτός ο πολύ προοδευτικός οργανισμός οργάνωσε μια ολόκληρη εκστρατεία για να γίνει αποδεκτή η Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Στόλτεμπεργκ, ήταν και ο πρώτος που έσπευσε να συνεχάρει τον ΖΑΕΦ για το αποτέλεσμα στη Βουλή των Σκοπίων. Τρίτον, ποιοι άλλοι στήριξαν? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη και καλύτερη η Μέρκελ, που ήρθε στην Ελλάδα για να δώσει συγχαρητήρια στον κύριο Τσίπρα και για τις υπηρεσίες που προσέφερε οπωσδήποτε στο ζήτημα της εφαρμογής των μνημονίων, αλλά και στο ζήτημα της υπογραφής και εφαρμογής της συγκεκριμένης συμφωνίας. Και φυσικά δεν ήταν μόνο η Μέρκελ, ήταν ο Μακρόν, ήταν ο Γιούγκερ, ήταν ο Κούρτς, ο ακροδεξιός καγκελάριος της Αυστρίας, που έστειλε μήνυμα για τις θετικές προοπτικές της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αφήστε λοιπόν το παραμυθάκι περί δήθεν προοδευτικών συμφωνιών, ότι δήθεν μια φορά και έναν καιρό στη γειτονική χώρα έγινε πρωθυπουργός ένας καλός και μετριοπαθής άνθρωπος, ο ΖΑΕΦ, που μας έδωσε μια ιστορική ευκαιρία να λύσουμε το πρόβλημα και να ζήσουμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα, με ειρήνη και συνεργασία στη μεγάλη αγκαλιά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το παραμυθάκι που αγγίζει τα όρια της μυθομανίας, έχει στόχο να συγκαλύψει την ομή πραγματικότητα. Ότι τη Συμφωνία των Πρεσπών την ήθελε, τη στήριξε και την επέβαλε όλη η αφρόκρεμα του υπεριαλισμού, γιατί εδώ ακούσαμε και θεωρίες ότι είναι και αντιμπεριαλιστική αυτή η συμφωνία. Δηλαδή έλεος. Τη στήριξε όλη η αφρόκρεμα του υπεριαλισμού, όλη η αφρόκρεμα των πιο δολοφονικών, επιθετικών, πολεμικάπηλων οργανισμών και χωρών που έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια σπείρει τον εθνικισμό και το θάνατο στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Αυτοί οργάνωσαν τη διαδικασία, αυτοί καθόρισαν τα χρονοδιαγράμματα και το πλαίσιο της συμφωνίας, αυτοί επέβαλαν τη συμφωνία με προφανή στόχο να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσει η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια και να αποδυναμωθεί η επιρροή της Ρωσίας και άλλων ανταγωνιστριών χωρών, στο πλαίσιο
των ισχυρότατων ανταγωνισμών που υπάρχουν για τις αγορές, για τις πρώτες ύλες, για τους αγωγούς, τους δρόμους μεταφοράς, ανταγωνισμοί που έχουν φτάσει μάλιστα στο σημείο των πολεμικών προετοιμασιών με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς. Από πού προκύπτει αυτός ο στόχος? Φαίνεται ξεκάθαρα, εκτός όλων των άλλων, φαίνεται ξεκάθαρα και από το άρθρο 2 της Συμφωνίας, που δεν περιορίζεται μόνο στο ότι το ένα μέρος δεν θα εμποδίζει το άλλο στην είσοδό του σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά πάει ένα βήμα παραπέρα και περιγράφει σαφέστατα, ξεκάθαρα, τη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ καταρχήν και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ουσία της Συμφωνίας. Το άρθρο 2, διαψεύδοντας και τον Πρωθυπουργό και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κύριο Κοτζιά, που παραπληροφορούσαν συνειδητά στις ενημερώσεις πολιτικών αρχηγών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ που έθετε αυτό το θέμα, και έλεγαν ότι στη συμφωνία δεν θα υπάρχει καμιά αναφορά στο ΝΑΤΟ. Και επειδή ακριβώς η συμφωνία έχει την ευρωατλαντική σφραγίδα, γι' αυτό το λόγο παραμένουν στο κείμενό της τα σπέρματα του αλυτρωτισμού για Μακεδόνα πολίτη, μακεδονική γλώσσα, που αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο για να βρίσκει έδαφος η ανιστόρητη θεωρία του μακεδονικού έθνους που δεν υπήρξε ποτέ στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Και θέτουμε το εξής ερώτημα. Αφού γίνεται αποδεκτή η ονομασία Βόρεια Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό, με την οποία εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από το 92, τότε εσείς φιγουράρατε αλλού, στα εθνικιστικά συλλαλητήρια, για ποιο λόγο δεν επιλέγεται και για τη γλώσσα ή την ηθαγένεια ο όρος Βορειομακεδονική? Γιατί συνειδητά επιλέγονται να υπάρχουν αυτές οι αμφισημείες? Για να συντηρείται ο αλυτρωτισμός, ο εθνικισμός και στη μια χώρα και στην άλλη, για να αξιοποιείται από όσους θέλουν να διαιρούν τους λαούς, για να περνάνε τα δικά τους σχέδια και τα δικά τους συμφέροντα. Και μάλιστα, η Συμφωνία των Πρεσπών προβάλλεται και ως πρότυπο για την επίλυση και άλλων διαφορών που υπάρχουν στα Βαλκάνια, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση Σερβίας και Κωσόβου, που γίνεται προσπάθεια και εκεί να διευθετηθούν με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, ακόμη και με αλλαγή συνόρων. Όποιος λοιπόν αποκρύπτει αυτή τη μεγάλη εικόνα και είτε καλλιεργεί αυταπάτες περί ειρήνης και προόδου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όπως κάνει η κυβέρνηση, είτε επενδύει στον εθνικισμό, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα, ενώ επί της ουσίας συντάσσονται με αυτούς τους οργανισμούς, τότε κατά τη γνώμη μας παίζει πολύ επικίνδυνα παιχνίδια σε βάρος και του ελληνικού λαού, αλλά και των λαών των άλλων χωρών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ο σημαιοφόρος, ο καλύτερος υπηρέτης των Αμερικανονατοϊκών επιλογών. Και αυτό φυσικά δεν φαίνεται μόνο στη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί ορισμένοι εδώ κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, μιλάνε μόνο για τη Συμφωνία των Πρεσπών και αποκρύπτουν όλες τις άλλες πτυχές της εξωτερικής τους πολιτικής. Όμως η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ένα μέρος μόνο της συνολικότερης πολιτικής της κυβέρνησης, που έλεγε τι? Στηρίξατε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, μέχρι και για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Συμμετείχατε σε όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας, μέχρι και στην Νορβηγία. Διευρύνατε και επεκτείνατε τις στρατιωτικές αμερικανονατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα. Και φυσικά, μέρος αυτής της πολιτικής ήταν και ο ρόλος που αναλάβατε για να μπουν και άλλες χώρες, για να μπουν και άλλοι λαοί στη φυλακή, στα δεσμά αυτών των δολοφονικών οργανισμών. Και εδώ δεν χρειάζονται και πολλές αποδείξεις για το ρόλο αυτό που έχετε αναλάβει. Αρκεί η πρόσφατη ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα, που πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα και η οποία λέει το εξής. Προσέχτε. Η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και προσφέρει τοποθεσίες εκτός του κόλπου της Σούδας για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
Τον είπα στην περιοχή. Αφοσιωμένος σύμμαχος. Δεν ξέρω, επειδή η κυρία Αναγνωστοπούλου εδώ αναφέρθηκε στο ΕΑΜ, δεν ξέρω αν το ΕΑΜ τότε έπαιρνε τόσο κολακευτικά σχόλια από τους υπεριαλιστές της εποχής ή αν οι υπεριαλιστές της εποχής κατέσφαξαν τους ΕΑΜΙΤΕΣ και τους κομμουνιστές. Ρητορικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το ερώτημα. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Φτάνει μάλιστα στο σημείο η έκθεση αυτή να ομολογεί το εξής, ότι θα επιστρατευτούν μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης για να πιστεί ο ελληνικός λαός για την αναγκαιότητα αυτής της πολιτικής. Αυτά λέει η έκθεση και πολλά άλλα θα τα πει και ο Θανάσης ο Παφίλης. Και αυτές ανατριχιαστικές παραδοχές που είναι η ουσία, που θυμίζουν σκοτεινές εποχές, δεν αφισβητούνται φυσικά, ούτε από την κυβέρνηση αφισβητούνται, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία αφισβητούνται, ούτε από κανέναν άλλον, μεταξύ των οποίων και οι διοργανωτές του χθεσινού συλλαλητηρίου. Και αυτό το ρόλο τον αναλάβατε, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντα τμήματων του κεφαλαίου που προσδοκούν να πάρουν μερίδιο από τη μοιρασιά των αγορών, των πρώτων υλών, των δρόμων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, τους αγωγούς και ούτω καθεξής. Αυτοί είναι που θα κερδίσουν και από τις επενδύσεις στη γειτονική χώρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της συγκεκριμένης συμφωνίας. Και αυτό είναι και το περιεχόμενο του συνθήματος που έχετε λανσάρει, Ελλάδα, ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια. Πολύ προοδευτικό και πολύ διεθνιστικό σύνθημα. Βεβαίως δεν το ακούμε πρώτη φορά. Το σύνθημα αυτό ως οικονομική διείσδυση στα Βαλκάνια τη δεκαετία των 90, το ακούσαμε από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση Σιμίτη, τότε που οι ελληνικές επιχειρήσεις πήγαιναν στα Βαλκάνια για μεγαλύτερα κέρδη και για πιο φτηνή εργατική δύναμη, αλλά και τότε που η κυβέρνηση Σιμίτη το 1999 συνέδραμε με έδαφος, με υποδομές, με στρατιωτικές διευκολύνσεις τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία. Και τίθεται το εξής ερώτημα, το έθεσε και η Αλέκα Παπαρίγα στη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης. Αν έλεγε ο Ρώμα, αν έλεγε ο Ζάεφ, αν έλεγε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, αν έλεγε ο Ερντογάν, να γίνει η Αλβανία, η Φύρομ, η Βουλγαρία, η Τουρκία ηγετική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, τι θα λέγαμε? Αλυτρωτισμός, επεκτατισμός, εθνικισμός, πρόκληση και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα όταν η κυβέρνηση λέει και το κάνει και πράξη να παίξουμε ουσιαστικά το ρόλο ενός μικρού υπεριαλιστή στην περιοχή? Βλέπετε λοιπόν ότι ο εθνικισμός από τη μια μεριά και ο κοσμοπολιτισμός του κεφαλαίου από την άλλη δεν χωρίζονται με συνικά τείχη, όσο δείχνουν. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι οι δύο όψεις των συμφερόντων του κεφαλαίου και μία προτάσσεται ο ένας, μία προτάσσεται ο άλλος. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτε από αυτή τη διαδικασία. Ίσα-ίσα εμπλέκεται σε πολύ μεγάλες και επικίνδυνες περιπέτειες. Οι οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, που ενισχύουν την παρουσία τους στα Βαλκάνια και τη χώρα μας, δεν μπορούν να είναι εγγυητές ούτε της ειρήνης, ούτε της σταθερότητας, ούτε φυσικά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, είτε έχει πλήρη άγνοια της ιστορίας, είτε λέει συνειδητά ψέματα. Εταίρος στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία. Όμως αυτό δεν εμπόδισε την άρχουσα τάξη της να γκριζάρει το Αιγαίο, να εντείνει τις προκλήσεις και τις διεκδικήσεις με τις ευλογίες μάλιστα των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο αλλά το αντιμετωπίζουν ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Εταίρος στο ΝΑΤΟ και προσεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και η Αλβανία. Όμως ούτε αυτό έχει εμποδίσει την προκλητικότητα της άρχουσας τάξης της Αλβανίας, η οποία μάλιστα έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο «Μεγάλη Αλβανία» με πρώτο βήμα την προσάρτηση του Κωσόβου. Η κυβέρνηση όμως κάνει και την εξής λαθροχειρία. Λέει ότι το ζήτημα της εισόδου στο ΝΑΤΟ δεν αφορά εμάς. Δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση και τις επιλογές της. Είναι επιλογή του λαού της Φύρομ.
Λέτε για τη θέληση του λαού. Από πού προκύπτει αυτό? Ακόμη και στο δημοψήφισμα που στήθηκε με το ερώτημα «Είστε υπέρ της εισόδου στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση», το ποσοστό αποχής ήταν 70%. Γιατί αυτό ήταν το ερώτημα. Δεν ήταν ναι ή όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ήτανε «Είστε υπέρ ή κατά της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αποδεχόμενη τη Συμφωνία». Και το ποσοστό αποχής ήταν στο 70%. Και έδειξαν που έχουν γραμμένοι οι υπεριαλιστές τη θέληση του λαού. Στα παλιά τους τα παπούτσια. Αφού πρώτα κατέφυγαν σε πιέσεις, τελεσίγραφα, εκβιασμούς, στο τέλος αγνώρισαν και το ίδιο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που οι ίδιοι έστησαν. Αυτή είναι η δημοκρατία του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά δεν περιμέναμε το δημοψήφισμα στα Σκόπια για να το διαπιστώσουμε. Έχουν προηγηθεί τα δημοψήφισματα στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, που τα αποδέχονταν μόνο όταν η κάλπη έβγαζε αυτό που τους συνέφερε. Αλλά ας δεχτούμε και τη λογική σας, ότι ένας γειτονικός λαός επιλέξει να ακολουθήσει κάτω από την πλάνη, τις πιέσεις, τους εκβιασμούς, μια λανθασμένη επιλογή και να ενταχθεί σε ένα τέτοιο επιθετικό οργανισμό. Από πού και ως πού μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται μάλιστα αριστερή προοδευτική πρέπει να πρωτοστατεί, να ενθαρρύνει και να σπρώχνει αυτό το λαό να κάνει αυτή την επιλογή ακόμη πιο γρήγορα. Γιατί αυτό κάνατε και εσείς και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι. Είπε μάλιστα η κυρία Αναγνωστοπούλου, εκτός όλων των άλλων απίθανων, ότι η συμφωνία είναι αντιμπεριαλιστική γιατί δεν καλλιεργεί την εχθρότητα απέναντι στη γειτονική χώρα. Λες και η χώρα είναι κάτι ενιαίο. Βεβαίως, εμείς δεν αποκλείουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν καλές σχέσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις των δύο χωρών και business να γίνουν. Βεβαίως, αυτά είναι προσωρινά. Έτσι έχει αποδείξει η ιστορία, γιατί αυτές είναι υλικοφιλίες. Βεβαίως, να υπάρχουν καλές σχέσεις. Η εχθρότητα της επιλογής σας είναι σε βάρος του γειτονικού λαού, όχι γενικά και αφηρημένα της χώρας. Γιατί βάζει ένα γειτονικό λαό στη φυλακή του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είναι φιλοϊμπεριαλιστική η επιλογή σας. Και αυτό δεν κρίνεται, ξέρετε, υποκειμενικά. Αυτό κρίνεται αντικειμενικά. Όχι με βάση το τι σε κάθε φάση θεωρεί συμφέρον του ένας συγκεκριμένος λαός. Τι λέει το ΚΚΕ? Αυτό που λέει σταθερά από το 1992, όσο κι αν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ κατασκευάζουν σκόπιμα τη θεωρία περί αλλαγής θέσης του ΚΚΕ. Και με την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μιλάει η κυβέρνηση και σωστά για τους γκοντζαμάνιδες των SMS. Και σωστά, που απειλούν βουλευτές, που κάνουν τραμπουκισμούς κτλ. Τους γκοντζαμάνιδες και τους γκεμπελίσκους του διαδικτύου, οι οποίοι οργανώνουν προβοκάτσιες ότι δήθεν το ΚΚΕ συμμετέχει στα εθνικιστικά συλλαλητήρια και όλο αυτό είναι ενορχιστρωμένο από το διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Γραφείου Τύπου, το καταδικάζετε? Τους γκεμπελίσκους του διαδικτύου. Γιατί καλά κάνουμε και καταδικάζουμε τους γκοντζαμάνιδες των SMS. Τους γκεμπελίσκους του διαδικτύου και όλη αυτή την εκστρατεία που οργανώνεται από το διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, το καταδικάζετε? Από πού προκύπτει? Από τα δημοσιεύματα όλου του Σαββατοκύριακου. Ή η ευαισθησία σας είναι εδώ à la carte? Λοιπόν, τι έλεγε το ΚΚΕ από το 1992? Βεβαίως τότε αυτοί που τα λέγανε, ο συγκεκριμένος, ήταν στα συλλαλητήρια του 1992, του 1993, ως τότε στελέχη του συνασπισμού. Και κατηγορούσαν το ΚΚΕ για ανθεληνικές θέσεις, πλήνλα και δαιμονίων, το περιβόητο, πλήνλα και δαιμονίων. Λοιπόν, τι έλεγε το ΚΚΕ από το 1992? Αλέκα Παπαρίγα, μετά τη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Είτε απαλληφθεί το όνομα, είτε δεν απαλληφθεί, είτε υπάρξει παραλλαγή του. Εμείς δεν επικεντρώσαμε στην ονοματολογία από τότε. Τα προβλήματα για την Ελλάδα, αλλά και για τους άλλους λαούς των Βαλκανίων θα υπάρχουν, θα γίνονται πιο έντονα, εφόσον συνεχίζεται η επέμβαση ξένων δυνάμεων στα Βαλκάνια, ηγετικών χωρών της ΕΟΚ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2008, πριν από τη Σύνοδο στο Βουκουρέστι, ο λαός πρέπει με την πάλη του να βάλει βέτο σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακοίνωση το 2011. Τις εξελίξεις στην περιοχή σφραγίζει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια.
Η στρατηγική ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ σηματοδοτεί γενικότερες εξελίξεις αρνητικές για τους λαούς της περιοχής. Ταυτόχρονα, και ενώ οι ελληνικές κυβερνήσεις διακηρύσουν πως συζητούν μόνο το όνομα της γειτονικής χώρας, στην πραγματικότητα η αστική τάξη της Φύρων θέτει με κάθε ευκαιρία ζήτημα αναγνώρισης μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Το 2011. Αυτό ακριβώς λέμε και τώρα. Σε αντίθεση με όλους όσοι ασχολούνταν με την ονοματολογία, το ΚΚΕ 25 χρόνια προέβαλε την ανάγκη να μπουν εμπόδια στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαλληφθούν οι αλυτρωτισμοί, να αντιμετωπιστεί ο εθνικισμός της κάθε πλευράς που αξιοποιείται για αλλαγές συνόρων, αιματοχυσίες για την πολιτική του διέρη και βασίλευε. Και πάνω απ' όλα, για να συγκαλύπτεται η ανάγκη, αλλά και η δυνατότητα, οι λαοί με τη φιλία, την αλληλεγγύη τους, την κοινή τους πάλη, να αντιπαλέψουν τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, να αποδεσμευτούν από αυτούς τους οργανισμούς, όχι έτσι όπως κάνετε εσείς που τους βάζετε σε αυτούς τους οργανισμούς, και να γίνουν οι ίδιοι κυρίαρχοι των εξελίξεων. Από αυτή τη σκοπιά, που είναι η κατεξοχήν διεθνιστική αντιμετώπιση, καταψηφίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών.